Καλημέρα, παιδάκια. Σήμερα θα γνωρίσουμε τη διάσημη θεία Λένα, την κυρία που πριν πολλά χρόνια, τότε που δεν υπήρχαν τηλεοπτικά κανάλια, σκέφτηκε ότι και τα μικρά παιδιά έχουν δικαίωμα να ακούνε από το ραδιόφωνο τη δική τους παιδική εκπομπή. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα σας, παιδιά μου, είναι η θεία Λένα εδώ. Να σας πει ένα παραμύθι, όμορφο και χαρόπο. Η Αντιγόνη Μεταξά, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, ίδρυσε και το πρώτο παιδικό θέατρο στην Ελλάδα. Έγραψε όμορφα βιβλία, τραγούδια και θεατρικά έργα που τα ανέβαζαν τα παιδιά στα σχολιά τους, παίζοντας τα ίδια σε αυτά. Μία κρυφή επιθυμία όλων των παιδιών ήταν να τα καλέσει η κυρία Αντιγόνη να παίξουν στο θέατρο. Και κάποια στιγμή κάλεσε και εμένα. Τότε το ραδιόφωνο ήταν το παν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως ξεκινούσε η μέρα μας. Τρέχαμε να ακούσουμε το καλημέρα στη μαμά μου, καλημέρα στον μπαμπά. Ήταν το καλημέρα μας αυτό, ε. Καλημέρα στη μαμάκα, καλημέρα στο μπαμπά, καλημέρα στο μπαπούλι, καλημέρα στη γιαγιά. Η Αντιγόνη Μεταξά γεννήθηκε το 1905 στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν εκπαιδευτικός και δίπλα του έμαθε όχι μόνο να αγαπάει τα παιδιά, αλλά και να βρίσκει τρόπους να τα ψυχαγωγεί και να τα βοηθάει να πλάθουν εικόνες με τη φαντασία τους. Στην αρχή αποφάσισε να σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες στο κοσμικό Παρίσι. Γοητευμένη από τις τέχνες, κυρίως τη μουσική και το θέατρο, επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε μαθήματα υποκριτικής στη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών. Το 1925, αφού αποφύτησε, συνεργάστηκε με το θέατρο τέχνης του Σπύρου Μελά και στη συνέχεια με τον σημαντικό Έλληνα ηθοποιό Εμίλιο Δεάκη. Εκείνη την εποχή έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα ραδιόφωνα που μετέδιδαν προγράμματα από το εξωτερικό και ενθουσίαζαν μικρούς και μεγάλους. Η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή έγινε το 1920 στην Αμερική. 3 χρόνια μετά ξεκίνησαν τα πειράματα στην Ελλάδα. Το 1928, ο Χρήστος Τσιγκυρίδης ίδρυσε στη Θεσσαλονίκη τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό των Βαλκανίων που λειτουργούσε κάθε χρόνο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και έκανε αυτή τη σημαντική διοργάνωση γνωστή στον κόσμο. Ό,τι έπαιζε το ραδιόφωνο γινόταν αμέσως μόδα, όπως για παράδειγμα ο χορός Τσάρλεστον που αντικατέστησε τα ταγκό της προηγούμενης δεκαετίας. Σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες υπήρχαν σκηνές που δείχνουν πόσο μεγάλη σημασία είχε στην καθημερινή ζωή η λειτουργία του ραδιοφώνου. Έκτακτο ανακοινωθέν. Θα σας μεταδώσουμε τους αριθμούς σταυρών προτιμήσεως των υποψηφίων. Κοίτα πόσο απλά είναι τα πράγματα. Για πιλάφι σπυρωτό, ρύζι μπαρμπαμπέμ. Δίνουν δύναμη ζωντάνια και σοφία. Ρέγγες, 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 ρέγγες. Εποκιάζει όλο το σπίτι σαν τις σκές. Ρέγγες, 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 ρέγγες. Ρέγγες δυναμωτικές. Ρέγγες, 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 ρέγγες. Φιλικές κι αρσενικές. Καταγόταν από οικογένεια εκπαιδευτικών που είχε τη γνωστή σχολή Μεταξά. Έτσι και η ίδια έγινε εκπαιδευτικός και διευθύντρια της σχολής. Όταν το 1930 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για να αποκτήσει η Ελλάδα εθνικό θέατρο, η κυρία Μεταξά σκέφτηκε ότι εκτός από τους μεγάλους και τα παιδιά χρειάζονταν το δικό τους παιδικό θέατρο. Χωρίς καθυστέρηση άρχισε τις διαδικασίες και έτσι το 1932 ίδρυσε τον πρώτο ελληνικό θείασο παιδικού θεάτρου με τίτλο «Το θέατρο του παιδιού». Μάλιστα, οι μαθητές της στη σχολή αγωνιούσαν και ήθελαν να συμμετάσχουν στις παραστάσεις. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος θυμάται πόσο αγαπούσε την κυρία Μεταξά και ποιος ήταν ο πρώτος του ρόλος στο σχολείο. Στην αρχή, καθώς ήταν η διευθύντρια του σχολείου, η ιδιοκτήτρια του σχολείου, το σχολείο λεγόταν Μεταξά, σχολή Μεταξά, εκείνη ήταν η Αντιγόνη Μεταξά, καταλαβαίνετε τι κύρος είχε και με τι δέος τη βλέπαμε τα παιδιά. Αυτό το δέος
σιγά σιγά μεταβλήθηκε, έγινε θαυμασμός και τελικά έγινε αγάπη. Διότι δεν ήταν μόνο η παρουσία της στο σχολείο που κυριαρχούσε, ήταν το παιδικό θέατρο που είχε οργανώσει, που το είχε εμπνεύσει και που αυτή τα έργα τα σκηνοθετούσε, τα διάλεγε και τα παιδιά που είχε πάρει για να παίξουν ζούσανε μία παράλληλη εμπειρία που δεν ήταν η απλή σχολική εμπειρία. Για μένα αυτή ήταν μία εμπειρία καθοριστική. Σκέφτομαι τώρα ότι μία κρυφή επιθυμία όλων των παιδιών ήταν να τα καλέσει η κυρία Αντιγόνη να παίξουν στο θέατρο. Και κάποια στιγμή κάλεσε και εμένα. Έτσι άρχισε αυτή η παράλληλη ζωή. Σχολείο από τη μια μεριά, θέατρο από την άλλη, οι πρόβες, οι οποίες γινόντουσαν και στο σχολείο, αλλά όταν ετοιμαζόταν η παράσταση, τότε γινόντουσαν στο θέατρο Αργυροπούλου, που ήταν στην αρχή της οδού Ιπποκράτους. Αυτά όλα στην περίοδο από το 1935 έως το 1938-39. Τότε εγώ ήμουνα 7 χρονών, 8 χρονών. Στα 8 μου χρόνια έπαιξα, θυμάμαι, στα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Ήταν ένας ηθοποιός ψηλός που έκανε τον Γκιούλιβερ και εμείς οι μικροί κάναμε τους Λιλιπούτιους και τις Λιλιπούτιες που κάνανε οι κοπέλες. Για μένα το ωραιότερο απ' όλα, το πιο ευχάριστο, το πιο συναρπαστικό ήταν οι πρόβες. Γιατί εκεί βρισκόμαστε όλα τα παιδιά μαζί, εκεί ακούγαμε, εκεί προσπαθούσαμε να αποδώσουμε αυτό που μας δίδασκε η κυρία Μεταξά και αισθανόμαστε κι εμείς ότι φτιάχνουμε κάτι. Ταυτόχρονα, μαζί με το έργο, μαζί με τους ρόλους, φτιάχναμε και τις δικές μας φιλίες, γιατί ήμασταν πιο ελεύθεροι την ώρα της πρόβας και έτσι τα παιδιά συνδεόμασταν μεταξύ μας περισσότερο. Για την ιδέα της Αντιγόνης Μεταξά να ιδρύσει το πρώτο παιδικό θέατρο, έγραψαν πολλές εφημερίδες. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα. Μάλιστα δημοσίευαν και τις φωτογραφίες των μικρών ηθοποιών. Ανάμεσά τους και η κόρη της, η Λίδα Κροντιρά, που αργότερα ακολούθησε με επιτυχία τα χνάρια της μητέρας της. Το αστέρι του παιδικού θεάτρου ήταν η Μπούλη, η κόρη της Αντιγόνης, η Μαρία Λίδα. Εμείς τη λέγαμε Μπούλη χαϊδευτικά και τα τελευταία χρόνια που κάναμε πάλι παρέα και καμιά φορά την έλεγα Μπούλη, στενοχωριόταν αλλά και ευχαριστιότανε. Η Μαρία Λίδα λοιπόν ήταν το αστέρι του θεάτρου και αργότερα πήρε εκείνη τη σκυτάλη και συνέχισε το έργο της μητέρας της. Νομίζω πολύ καλά, πάντα με αυτή την αγάπη για το θέατρο, την οποία αγάπη κληροδότησε και στην κόρη της, την Μαρία, η οποία τώρα είναι μια ενδράση σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το θέατρο του παιδιού έδωσε την πρώτη του παράσταση το Δεκέμβριο του 1932 με τα μονόπρακτα «Το όνειρο της Τιτίνας», «Αχ αυτά τα δουλικά» και «Ο καινούριος χρόνος», γραμμένα από την Αντιγόνη Μεταξά, καθώς και το μονόπρακτο «Τα ανθρώπινα λουλούδια» της Ιωάννας Μπουκουβάλα. Τα έσοδα της παράστασης δόθηκαν στα σεισμόπληκτα παιδιά της Ιερισσού στη Χαλκιδική, όπως και τα έσοδα πολλών άλλων παραστάσεων που ακολούθησαν. Το θέατρο για παιδιά καθιερώθηκε γρήγορα και παρουσίασε διάσημα έργα και παραμύθια, όπως «Ο παπουτσωμένος γάτος», «Ο κοντορεβιθούλης», «Η μικρή πριγκίπισσα» και άλλα. Το 1938, η διάσημη πια Αντιγόνη Μεταξά δέχτηκε μία πρόταση από την ελληνική ραδιοφωνία να γράψει ένα σκέτς και να το παρουσιάσει. Η ραδιοφωνική της καριέρα άρχιζε και για πρώτη φορά τα Ελληνόπουλα είχαν μία δική τους παιδική εκπομπή με παραμύθια, κλασικά και πολλά που έγραφε η ίδια, ιστορίες, διαγωνισμούς και ό,τι άλλο σκεπτόταν και υλοποιούσε η Θεία Λένα. Η Αντιγόνη Μεταξά ήταν η πρώτη που έκανε παιδική ραδιοφωνική εκπομπή. Το ραδιόφωνο άρχισε το 1938 και τότε υπεύθυνος ήταν ο Μένης Κιδώνης, ένας δημοσιογράφος εξαίρετος
και τη συζήτησε επειδή ήταν πάρα πολύ γνωστή, είχε το θέατρο του παιδιού, η πρώτη που δημιούργησε το θέατρο του παιδιού στην Ελλάδα το 1933, και τη συζήτησε να του δώσει ένα μικρό σκετσάκι για να μπει στο ραδιόφωνο. Έδωσε λοιπόν τότε, θυμάμαι, το όνειρο της Τιτίνας. Τη θεία Λένα δεν την γνώρισα προσωπικά, αλλά άκουγα τις εκπομπές της. Τις εκπομπές της στο ραδιόφωνο. Τότε ήταν άλλες εποχές. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση. Το ραδιόφωνο ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος να ακούμε παραμύθια. Θυμάμαι ακόμα το τραγουδάκι που έλεγαν στην εκπομπή της. Ακούσατε, ακούσατε, ωραίο παραμύθι. Το μια φορά και έναν καιρό, κουκί και το ρεβίθι. Η θεία Λένα πιστεύω ότι είναι μεγάλη αξία. Καταρχάς αυτό το όνομα είναι μαγικό. Έκανε τόσα πράγματα. Στην εποχή μου νομίζω ότι ήταν ίσως η πιο διάσημη γυναίκα. Την ξέραμε όλοι, ξέραμε ότι υπάρχει. Διαβάζαμε τα βιβλία της, ακούγαμε τις εκπομπές της. Εγώ ακόμα και τώρα έχω αυτό το μικρό μυθολογικό λεξικό που, ξέρετε, το συμβουλεύουμε πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, και πολλές φορές όταν θέλω να βρω έτσι γρήγορα στοιχεία για κάποιον ήρωα της μυθολογίας, αμέσως τρέχω σε αυτό. Με πολύ λίγα λόγια λέει πάρα πολλά, πολύ κατατοπιστικά, και με βοηθάει πάρα πολύ. Η Αντιγόνη Μεταξά έγραψε 55 βιβλία και επιμελήθηκε δεκάδες άλλα. Είναι μερικά από τα βιβλία της που αγαπήθηκαν από τα παιδιά όλου του κόσμου και γέμισαν τις παιδικές καρδιές με χρώματα και φαντασία. Παράλληλα, μαζί με τον σύζυγό της και πρώτο σκηνοθέτη ραδιοφώνου, τον Κωνσταντίνο Κροντιρά, διατηρούσαν τον εκπαιδευτικό όμιλο Μεταξά και συνεργάζονταν στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Παρά τις δυσκολίες λόγω της κατοχής και των κατακτητών που έκλειναν τα θέατρα και ασκούσαν λογοκρισία στις ραδιοφωνικές εκπομπές, η θεία Λένα κατάφερνε πολλές φορές, ανάμεσα στα παραμύθια που έλεγε στα παιδιά, να περνάει και μηνύματα για την ελευθερία. Από το 1942 ως το 1966 διετέλεσε προϊσταμένη της ώρας του παιδιού. Ήταν η χρυσή εποχή των εκπομπών της. Ήταν λοιπόν το ραδιόφωνο τόσο αγαπημένο, τόσο πιστικό. Νόμιζες ότι την έβλεπες τη θεία Λένα, ότι ήταν κοντά σου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν τέλειωνε το παραμύθι. Τώρα πέρασε η ώρα, φεύγουμε κι εμείς παιδιά, κι αύριο την ίδια ώρα θα τα πούμε με χαρά. Γεια σας παιδιά, ακουγόταν τη φωνή της θείας Λένας. Γεια σου θεία Λένα, έλεγα κι εγώ και έφευγα τρεχάλα. Κάπως έτσι γινόταν εκείνα τα χρόνια. Το 1966 τα Ελληνόπουλα άκουγαν τα παραμύθια της από τον κρατικό ραδιοφωνικό σταθμό ΙΕΝΕΔ και ένα χρόνο μετά στον ομώνυμο τηλεοπτικό σταθμό, όπου και πάλι πρωτοπόρησε, παρουσιάζοντας την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή για παιδιά μέχρι το τέλος της ζωής της το 1971. Δεν μου έχει σβήσει ποτέ η εικόνα αυτής της γυναίκας και των πραγμάτων τα οποία μας πρόσφερε. Εγώ ως μεγάλος, ή μάλλον ως πολύ μεγάλος πλέον, αισθάνομαι μόνο την οφειλή που έχω στην Αντιγόνη Μεταξά για την αγάπη που μου έδωσε για τα γράμματα και για το θέατρο και για την τέχνη, και ακόμα τον θαυμασμό για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να είναι δημιουργικός. Για το σύνολο του έργου της η Αντιγόνη Μεταξά τιμήθηκε από το κράτος με το παράσημο του τάγματος της ευποιίας και με ειδικό βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Μία από τις τελευταίες συλλογές παραμυθιών που έγραψε η θεία Λένα έχει τον τίτλο «Άκουσέ με Μαρία μου». Στην πρώτη σελίδα η θεία Λένα έχει ένα γραμματάκι και για εσάς. «Καλημέρα παιδάκια, την ξέρετε τη Μαρία? Είναι μικρούλα σαν και εσάς. Και είναι καλή και ευγενική και φρόνιμη και καθαρή, όπως και εσείς. Όταν της χαρίζουν κάτι, ένα παιχνιδάκι, μια ζωγραφιά, δεν το χαλάει ποτέ και λέει πάντα «Ευχαριστώ». Μα ξέχωρα από όλα τα παιχνίδια της, η Μαρία αγαπάει τα ζώα. Έχει γατάκια, σκυλάκια, αρκουδάκια, ελεφαντάκια, κότες και κοτούλες, χήνες και πάπιες. Αλλά είναι πάνινα
άλλα είναι χάρτινα και άλλα λαστιχένια. Η γιαγιά της Μαρίας ξέρει για το κάθε ζωάκι και από ένα παραμύθι. Και όταν η εγγονούλα της κουραστεί να παίζει, την καθίζει στα γόνατά της και της λέει: «Ακούσέ με, Μαρία μου, μια φορά και έναν καιρό». «Μα πώς τα ξέρει η γιαγιά όλα αυτά τα παραμύθια?» «Θέλετε να τα μάθετε κι εσείς?» «Να ένα βιβλιαράκι που τα έχει μαζεμένα όλα. Και αν δεν μπορείτε να τα διαβάσετε μόνοι σας, παρακαλέστε τη δική σας τη γιαγιά ή τη μανούλα σας ή κάποιον άλλο δικό σας να σας τα διαβάσει. Καλή σας διασκέδαση. Αντιγόνη Μεταξά». Το μικρό παραμυθάκι δεν τελείωσε, παιδιά, και η καλή σας θεία Λένα στέλνει σ' όλους σας φιλιά.